Το πρώτο βήμα για την επιλογή μιας βιώσιμης λύσης για την Ελλάδα και ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων για την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη γίνεται αυτές τις ώρες στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, που εκτιμάται ότι θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση της έκτης δόσης για την Ελλάδα. We need a comprehensive package of measures, including a sustainable solution on Greece, reinforcement of financial firewalls related to the EFSF. Θα ακολουθήσει ένα δύσκολο πενθήμερο με δύο συνόδους κορυφής, ένα Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και συνεχείς διαβουλεύσεις τεχνοκρατών που προσπαθούν να συγκλίνουν τις διαφορές μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης το Σαββατοκύριακο, τόνισε ο Λιρέν, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε την κρισιμότητα των ημερών. Die Lage ist ernst. Wir haben eine große Verantwortung, das weiß jeder. Wir wissen, dass die Beunruhigung in den Finanzmärkten zunehmend auf die reale Wirtschaft durchschlägt. Η Γαλλία προσέρχεται στις διαβουλεύσεις, τονίζοντας την απόφασή της να βρεθεί μια ισχυρή και βιώσιμη λύση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Les sujets sont techniques, mais ceci peut faire des avancées de part et d'autre. Nous nous y efforcerons, mais avec une volonté pour la Grèce d'éviter l'événement de crédit. Την αισιοδοξία ότι σήμερα θα ανάψει το πράσινο φως για την εκταμίευση της έκτης δόσης προς την Ελλάδα εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup. Wir werden heute in der Eurogroup uns, so hoffe ich und so denke ich auch, dass es passieren wird, auf die sechste Ausbezahlung der Griechenlandhilfe einigen aufgrund der vorliegenden Troika-Berichte. Le Fonds monétaire international va faire tout ce qu'il peut pour aider les Européens et en particulier à l'occasion de cette Eurogroup à trouver des solutions. Το ελληνικό χρέος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα έως το 2030, αναφέρει σύμφωνα με τον Bloomberg η Τρόικα, στην έκθεσή της που συζητείται απόψε. Η Τρόικα, σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg, τονίζει ότι απαιτείται ένα κούρεμα ελληνικών ομολόγων της τάξης του 60%.